παραδοχή ήττας από Ζελένσκι. Χωρίς την βοήθεια των ΗΠΑ, οι Ουκρανικές δυνάμεις θα πρέπει να υποχωρήσουν. Ο πρόεδρος Βολονίμιρ Ζελένσκι λοιπόν δήλωσε σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή ότι εάν η Ουκρανία δεν λάβει την υποσχεθήσα αμερικανική στρατιωτική βοήθεια, η οποία έχει μπλοκαριστεί λόγω των διαφωνιών στο Κογκρέσο, οι ένοπλες δυνάμεις θα πρέπει να οπισθοχωρήσουν με μικρά βήματα. Εάν δεν υπάρχει αμερικανική υποστήριξη, αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε αεροπορική άμυνα, δεν έχουμε πυράβλους Patriot, ούτε παρεμβολές για ηλεκτρονικό πόλεμο, ούτε βλήματα πυροβολικού των 155 χιλιοστών, δήλωσε στην εφημερίδα The Washington Post. Αυτό σημαίνει ότι θα πάμε πίσω, θα υποχωρήσουμε βήμα-βήμα με μικρά βήματα, δήλωσε. Προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να μην υποχωρήσουμε. Η Ρωσία έχει αυξήσει τις εισαγωγές νητροκυταρίνης, η οποία χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων για την παραγωγή πυρίτιδας για βλήματα πυροβολικού. Μεταξύ των παραγωγών νητροκυταρίνης που προμηθεύουν την Ρωσία τα τελευταία 2 χρόνια, υπάρχουν επίσης εταιρείες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Γερμανία και την Ταϊβάν, αναφέρει η εφημερίδα The Wall Street Journal με άρθρο της που φέρει τίτλο «Russia doubled imports of an explosive ingredient with Western help», όπου η εφημερίδα επικαλείται εμπορικά στοιχεία. Οι εισαγωγές νητροκυταρίνης από την Ρωσία αυξήθηκαν κατά 70% το 2022, το πρώτο έτος της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Μέχρι τα μέσα του 2023 είχαν εισαχθεί 3.039 τόνοι, σχεδόν διπλάσια από το 2021. Όπως σημειώνει η Wall Street Journal, μόνο λίγες χώρες στον κόσμο παράγουν νητροκυταρίνη, επειδή η κύρια χρήση της είναι η παραγωγή πυρομαχικών και υπόκειται σε διεθνείς εμπορικούς περιορισμούς. Η νητροκυταρίνη χρησιμοποιείται επίσης για μη στρατιωτικούς σκοπούς, αλλά οι αναλυτές πιστεύουν ότι οι αυξανόμενες εισαγωγές προορίζονται για εξοπλισμούς, δεδομένου ότι η ρωσική οικονομία έχει αναπροσανατολιστεί προς την στρατιωτική βιομηχανία σε καιρό πολέμου. Η Ρωσία παράγει και αυτή μικρές ποσότητες νητροκυταρίνης. Από τότε που η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις κατά της Μόσχας, η Κίνα αύξησε τις προμήθειες αυτής της ένωσης στην Ρωσία. Ωστόσο, και σύμφωνα με τα εμπορικά στοιχεία, μία μικρή εταιρεία στην Τουρκία, η ΝΟΗ, είναι υπεύθυνη για σχεδόν τις μισές εισαγωγές νητροκυταρίνης της Ρωσίας από την έναρξη του πολέμου. Μέσω αυτής, η Ρωσία αγοράζει νητροκυταρίνη που παράγεται στη ΣΥΠΑ, την Γερμανία και την Ταϊβάν, αναφέρει η εφημερίδα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.